Η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βάζει τη δική της σφραγίδα στην ήδη υποβαθμισμένη και ανεπαρκή δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως εξάλλου είναι σήμερα, αλλά και στην τυπική διάλυσή της. Πρόκειται για ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο που η εφαρμογή του φυσικά ξεκίνησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, Κατουπινά, και η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει επάξια τις αναδιαρθρώσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ό,τι αφορά υποδομές και προσωπικό, στη λογική να μην επιβαρύνεται το κράτος και με παροχές αντίστοιχα του ελάχιστου στοιχειώδους πακέτου για τους ασθενείς, που επίσης θα πρέπει να κοστίζουν πιο ελάχιστα σε κράτος και ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου δεν έχουν καμία σχέση με τις λαϊκές ανάγκες για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή πρωτογενούς πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης, μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων κρατικών μονάδων υγείας που να καλύπτουν δωρεάν όλες τις λαϊκές ανάγκες. Και πρόκειται για σχέδιο που θα παρέχει κάποιες στοιχειώδεις υπηρεσίες, ενισχύοντας περισσότερο την ατομική ευθύνη και το κόστος για την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και φυσικά αυτό δεν είναι ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο, ένα σχεδιασμός έξω από τους στρατηγικούς στόχους και τους σχεδιασμούς φυσικά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια. Όλα τα κόμματα αποδέχεστε και όλες οι κυβερνήσεις με συνέπεια και συνέχεια υλοποιήσατε τα προηγούμενα χρόνια, αφού έχετε κοινή θέση ότι από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξαρτάται η μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών για την υγεία του λαού. Δηλαδή, το πώς να στοιχίζει η υγεία της εργατικής τάξης όσο το δυνατόν λιγότερο στο κράτος και στους επιχειρηματικούς ομίλους που αυτό το κράτος, το αστικό κράτος, υπηρετεί. Και είναι αυτό ακριβώς που απαιτούν και χρειάζονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι προκειμένου να διασφαλίζουν φθηνούς εργαζομένους με ελάχιστο επίπεδο υγείας για να είναι ικανοί προς εκμετάλλευση, και αυτό φυσικά αποτελεί προϋπόθεση για την αναθέρμανση της κερδοφορίας τους. Αυτός εξάλλου είναι και ο εθνικός σας στόχος που όλοι προσκυνάτε, δηλαδή η αναθέρμανση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, που προϋπόθεση γι' αυτό είναι η προώθηση των μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν και στην υγεία, δηλαδή, που στόχο έχουν τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, στο οποίο εντάσσονται και οι δαπάνες για την υγεία. Έτσι λοιπόν, οι εξαγγελίες και η προπαγάνδα και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ισότιμη αντίστοιχα καθολική πρόσβαση του λαού σε υπηρεσίες υγείας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γνωστή επιχείρηση εξαπάτησης που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις επικαλούνται, αλλά και με όμοια επιχειρηματολογία με αυτή που παρουσιάστηκε και από την παρούσα κυβέρνηση, όπως και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με το σφαγιασμό των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την φοροεπιδρομή στο λακκάιο εισόδημα, που όλες οι κυβερνήσεις έχουν υλοποιήσει έως τώρα, όπως και η παρούσα. Όμως ακόμα και αυτές τις δωρεάν ανεπαρκείς και ελάχιστες παροχές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που μπορεί να μην τις πληρώνει άμεσα ο ασθενής, όπως αναφέρει προπαγανδίζοντας η κυβέρνηση, τις έχει όμως ήδη χρυσοπληρώσει πολλαπλά ο λαός μέσω της αύξησης της άμεσης και έμεσης φορολογίας, της αύξησης των εισφορών στον κλάδο υγείας μέσω ακόμα και των συντάξεων με το χαράτσι, το, αν θυμάστε πολύ καλά, που θεσπίστηκε το 2015 και που διατηρείται και έως σήμερα, το 60% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και αυτές οι λεγόμενες παροχές είναι κομμένες και ραμμένες στην τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, των περικοπών δηλαδή των κοινωνικών παροχών και στην επίτευξη των ματωμένων πλεονασμάτων. Και επειδή το όλο αντιλαϊκό εγχείρημα χρειάζεται και το αντίστοιχο περιτύλιγμα, η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα προπαγανδίζοντας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και όχι μόνο, μιλούσε λοιπόν για σπατάλες, για τον έλεγχο, ότι αυτά θα καταπολεμήσει, θα έρθει νοικοκύρεμα, ακόμα και για ηθικοποίηση του συστήματος, σερβίροντας όμως μια ξαναζεσταμένη σούπα, όπως ακολουθήθηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις,
που στην ουσία αποτελεί το όχημα για περαιτέρω άγριες περικοπές, όπως και διαχρονικά, αλλά και στο μέλλον των κρατικών δαπανών. Γεγονός που έχει οδηγήσει στους ασθενείς να πληρώνουν ακόμα πιο πολλά για φάρμακα, για εξετάσεις, για νοσηλίες, να πληρώνουν δηλαδή τόσο στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας, όσο και στις συμπεριφορματοποιημένες δημόσιες μονάδες υγείας. Έτσι λοιπόν, η καθολικότητα και η ισότιμη πρόσβαση που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τα ίδια έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, συζητώντας το αντίστοιχο νομοσχέδιο επιθητείας του 2017, ισχυρίζεστε λοιπόν και οι δύο, αλλά και όσοι κυβερνήσαν, αυτό ισχυρίζεστε, την καθολικότητα και την ισότιμη πρόσβαση. Ότι δηλαδή οι κυβερνήσεις σας, εν προκειμένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, θα εξασφάλιζε αυτή την ισότιμη πρόσβαση στο λαό, την καθολικότητα, που δεν σημαίνουν τίποτα άλλο από το ότι καθολικά και ισότιμα τα λαϊκά στρώματα θα έχουν δωρεάν ελάχιστες και ανεπαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπηρεσίες και παροχές που είναι σε όλο και μεγαλύτερη διάσταση από τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας και της ύπαρξης ενός σχετικά μεγάλου αριθμού υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων. Και το ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού όλα αυτά είναι ακριβώς διότι εντάσσονται στους κανόνες και τους στόχους αυτής της ανάπτυξης που όλοι σας υπηρετείτε, της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γιατί κοστίζουν στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Να λοιπόν γιατί ο λαός, για τον λαό και τους εργαζόμενους στην υγεία σημαίνει επιδείνωση των παροχών και των συνθήκων δουλειάς. Να λοιπόν γιατί η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δεν θα πρέπει να ξεγελαστούν, να μην τζιμπήσουν από την κυβερνητική προπαγάνδα ότι δίθεν θα φτιάξει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προς όφελός τους. Αλλά φυσικά και ούτε και από τις δευτερεύουσες, αν θέλετε, ακούστε και λίγο πριν, αντιπαραθέσεις, δευτερεύουσες αντιπαραθέσεις που προβάλλουν και τα άλλα κόμματα περί αποτελεσματικότητας, ικανότητας, υλοποίησης, στα πλαίσια όμως της ίδιας στρατηγικής και της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που όλοι εφαρμόσανε διαχρονικά. Έτσι, για παράδειγμα, πίσω από το ζήτημα που προβάλλεται ακόμα μία φορά, δηλαδή, της ελεύθερης επιλογής γιατρού, υπηρεσίας, υγείας, κρύβεται η ατομική ευθύνη του κάθε ασθενή να διαχειριστεί το πρόβλημα της υγείας του. Ελεύθερα δηλαδή, ατομικά, να βρει γιατρό, εργαστήριο, μονάδες υγείας, νοσοκομεία αντίστοιχα. Και εμείς λέμε το εξής, πως ελεύθερος είναι αυτός που μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως και δωρεάν τις ανάγκες του σε υπηρεσίες υγείας. Η προάσπιση λοιπόν και η προαγωγή της να είναι κρατική και όχι ατομική ευθύνη, να είναι χαρακτηριστικό φυσικά του συστήματος υγείας. Στα πλαίσια αυτού λοιπόν του εκμεταλλευτικού συστήματος, το αστικό κράτος δίνει αυτήν την ελευθερία. Όχι βέβαια. Έχει λοιπόν ο εργαζόμενος των 400, των 500, των 600 ευρώ ή αντίστοιχα ο συνταξιούχος που το έχουν πιτσοκοπεί οι συντάξεις την πολυτέλεια της επιλογής στα πλαίσια της ονομαζόμενης ελεύθερης επιλογής γιατρού, για παράδειγμα, που δεν έχει να πληρώσει. Με τι θα πληρώσει? Έτσι λοιπόν, παρά την ουσιαστική σημασία της πρόληψης, όχι μόνο συνεχίζεται και διατηρείται και από τη σημερινή κυβέρνηση και μέσα από το νομοσχέδιο φαίνεται αυτό. Η απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από πλευράς ανάπτυξης, υποδομών, στελέχωσης, εξοπλισμού, αλλά στην πράξη ακυρώνεται η πρόληψη ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εξάλλου, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως ενιαίο σύστημα παροχών υπηρεσιών, κυρίως πρόληψης, αλλά και θεραπείας και αποκατάστασης, δεν αναπτύχθηκε ποτέ ως τέτοιο από το κράτος. Και ακριβώς αυτή η αδυναμία και ανυπαρξία παροχής ακόμα και στοιχειωδών υπηρεσιών στις λαϊκές οικογένειες δεν την αντιμετωπίζει η κυβέρνηση μέσω του νομοσχεδίου. Με ανάπτυξη υποδομών, με μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, τον αναγκαίο εξοπλισμό για να υπάρχει πλήρης κάλυψη όλες τις ώρες της ημέρας, όλο τον χρόνο. Ωραία. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Διατηρεί το σκορποχώρι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κέντρα υγείας, τόμοι, δομές ιδιωτών, ομίλων, αλυσίδες πολυιατρίων και πάει λέγοντας. Αρκεί το κόστος της υγείας, της πρωτοβάθμιας, αν θέλετε, φροντίδας υγείας, το κόστος της για το λαό σε υπηρεσίες να είναι εντός
των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Έτσι, μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγονται και οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι θα παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής της υγείας, στην οικογένεια, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στους χρόνιους πάσχοντες, η εκτίμηση των ψυχικών νόσων, η αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας, η καταγραφή επιδημιολογικών στοιχείων και άλλα. Αντίθετα, η ρύθμιση του προσωπικού γιατρού, με τον οποίο θα συνδέεται όλο αυτό το σκορποχώρι σημείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αφενός υπονομεύει τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας, ενώ φυσικά αποτελεί απαράδεκτο και κατά τη γνώμη μας και αντιεπιστημονικό διαχωρισμό για τα μέλη μιας οικογένειας και υποτίμηση των κοινών γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που καθορίζουν την υγεία και την ασθένεια. Αφετέρου, ο προσωπικός οικογενειακός, ο προσωπικός τώρα βαφτίζεται γιατρός, από τη στιγμή που θα συνδέεται, που συνδέεται μάλλον, με όρους περιορισμού του κόστους των ασθενών, χρησιμοποιείται ως κόφτης, πύλη εισόδου το ονομάζετε εσείς, με το νομοσχέδιο, gatekeeping που το ακούγαμε, κόφτη η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ως κόφτης λοιπόν για τις περαιτέρω αναγκαίες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, χάνοντας το αναγκαίο και χρήσιμο περιεχόμενο που θα είχε και θα μπορούσε να έχει σε ένα άλλο σύστημα υγείας και ο θεσμός του οικογενειακού, του προσωπικού γιατρού. Εξίσου σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση εφαρμογής ακριβώς αυτών των αντιδραστικών κατευθύνσεων για την εμβάθυνση των νόμων της αγοράς στις υπηρεσίες υγείας και τις περικοπές δημοσίων δαπανών με ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασθενών αποτελούν οι ρυθμίσεις των αναδιαρθρώσεων που αφορούν τον ΕΟΠΗ. Έτσι μπορεί για παράδειγμα στο νομοσχέδιο να γίνεται αναφορά στους σκοπούς του ΕΟΠΗ, το περιεχόμενο, μάλιστα όπως αναφέρεται ως γνήσιος ασφαλιστικός φορέας με επίκεντρο τον ασφαλισμένο, όμως το περιεχόμενο ακριβώς της γνησιότητας αναφορικά με το είδος και την έκταση των παροχών δεν καθορίζονται από τις λαϊκές ανάγκες, από τις ανάγκες του λαού για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά από την οικονομική δυνατότητα του ΕΟΠΗ, που στηρίζεται φυσικά κυρίως στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, στους ίδιους εργαζόμενους. Και στη βάση αυτή οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιορίζονται στα όρια του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ, στον οποίο αναφέρονται αρκετές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου από τον έλεγχο, τον έλεγχό του, του προϋπολογισμού δηλαδή, την τήρησή του και πάει λέγοντας. Και για την επίτευξη αυτού του στόχου προωθούνται ως εργαλεία τα ποιοτικά κριτήρια, όπως αναφέρονται, αφορούν την αξιολόγηση και την τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και των διαγνωστικών εξετάσεων, που θα δώσουν ακόμα ένα πλεονέκτημα στις αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων, τις μεγαλοκλινικές, τους επιχειρηματίες του κλάδου, κλιμακώνοντας την επίθεση στους αυτοαποσχολούμενους γιατρούς. Αντίστοιχα, ο ίδιος στόχος επιδιώκεται και με την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων του κλόμπακ και στα δημόσια, του κλόμπακ και τα λοιπά, και στα δημόσια νοσοκομεία. Έτσι, από τη μία υποχρηματοδοτούνται οι δημόσιες δομές, απαξιώνεται ο εξοπλισμός τους, είναι υποστελεχωμένες, και από την άλλη με την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων ο λαός στρέφεται όλο και μεγαλύτερο μέρος του, δηλαδή όλο και μεγαλύτερο κομμάτι προς τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας. Όμως τα κριτήρια ποιότητας για τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ δεν πρόκειται να λύσουν τις ελλείψεις των δημόσιων μονάδων, είτε σε εξοπλισμό είτε την απουσία τους, την απουσία δηλαδή υποδομών αλλά και εξοπλισμού από αρκετές περιοχές στη χώρα μας. Και αντίστοιχα δεν πρόκειται να λύσουν ή να μειώσουν τον εξαναγκασμό των ασθενών σε επιπλέον πληρωμές. Και αυτό το μέτρο θα λειτουργήσει ως εργαλείο για τη συγκέντρωση των εργασιών σε λιγότερες και ισχυρότερες επιχειρηματικές μονάδες στην υγεία. Πρόκειται δηλαδή για πιο στενή εναρμόνιση με τους νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας. Και σε αυτό το αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση, φυσικά.
προχωράει με τα χίλια τις αναδιαρθρώσεις και στον τομέα της υγείας, προκειμένου να ενισχύσει αυτό που είπαμε ή, αν θέλετε, στην αρχή της τοποθέτησης, την καπιταλιστική ανάκαμψη, την καπιταλιστική κερδοφορία και μέσα από τον τομέα της υγείας. Και αντίστοιχα με τον ΕΟΠΗ ως εργαλείο τον διαμορφώνει ή, αν θέλετε, διαμορφώνεται σε ένα οργανισμό ενίσχυσης του περιορισμού των παροχών προς τους αποκλειστικούς όμως χρηματοδότες του, δηλαδή τους ίδιους τους εργαζόμενους. Στην ουσία, ενισχύεται τα χαρακτηριστικά του ΕΟΠΗ ως ιδιωτικού ασφαλιστικού οργανισμού και των παροχών του σε ανταποδοτική βάση. Και φυσικά, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες στα ιατρεία, στις μονάδες που θα κρίνονται αύριο μεθαύριο, εμείς τασόμαστε και είμαστε υπέρ φυσικά της σύγχρονης τεχνολογίας, του αναγκαίου ξεχρονισμού της, όπως και της ανάγκης εξασφάλισης όλων των σύγχρονων γνώσεων στους επιστήμονες, προκειμένου να αξιοποιούνται για τους ασθενείς έγκαιρα όλες οι σύγχρονες αποτελεσματικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας και απολύτως δωρεάν από το κράτος. Ακριβώς αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το περιεχόμενο και έχει, αν θέλετε, η έννοια των ποιοτικών υπηρεσιών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια αυτής της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας που εσείς αλλά και όλοι σας υπηρετείτε. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία που ο λεγόμενος εξυγχρονισμός του ΕΟΠΗ που προωθείται δεν προβλέπει πουθενά επέκταση των παροχών, για παράδειγμα, προς τους ασθενείς, μείωση και κατάργηση των πληρωμών για την περίθαλψη, για την αποκατάσταση, για τις πληρωμές στα φάρμακα που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και πάει λέγοντας. Τελειώντας, κύριε Πρόεδρε, οι ανικανοποίητες λοιπόν σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στην υγεία είναι πρόβλημα ταξικό, πολιτικό και όχι οικονομικό. Γι' αυτό και το σχέδιο της κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να το απορρίψουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι στις μονάδες υγείας, ως τμήμα αυτής ακριβώς της ταξικής αντιλαϊκής πολιτικής, διεκδικώντας την πλήρη ανάπτυξη παράλληλα ενός κρατικού και απολύτως δωρεάν συστήματος υγείας. Και φυσικά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με κέντρα υγείας πλήρως τελεχωμένα σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οικογενειακούς γιατρούς ενταγμένους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με υγειονομικούς όλων των κλάδων, σύγχρονο εξοπλισμό που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. Παράλληλα, η κατεύθυνση της πάλης των εργαζομένων, των αυτοαποσχολούμενων, των φτωχών αγροτών, να είναι η προοπτική της ανάπτυξης που θα έχει κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και στην υγεία, αξιοποιώντας τον πλούτο που ο ίδιος ο λαός παράγει και βεβαίως ανάμεσα σε αυτά όλα τα σύγχρονα επιτεύγοντα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να συμβάλλει στην επέκταση περαιτέρω αφενός μεν των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, στα πλαίσια όμως μιας πολιτικής που υπηρετεί και η σημερινή κυβέρνηση και υπηρέτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ενίσχυσης της εμπορευματοποίησης της υγείας. Και κλείνω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή στην έναρξη της συνεδρίασης αναφερθήκανε σε δύο τροπολογίες, τόσο το Κινάλ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τα ζητήματα της ενέργειας. Θέλω ένα λεπτό από το χρόνο σας. Οι προτάσεις αφενός μεν και των δύο τροπολογιών, αλλά και οι προτάσεις της κυβέρνησης, δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας. Γι' αυτό και δεν αποτελούν λύση, αφού οι παράγοντες που προϋπήρχαν και επιταχύνθηκαν μέσω του πολέμου, όπως η απελευθέρωση της ενέργειας, η πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άλλη απολιγνητοποίηση και τα χρηματιστήρια ενέργειας, οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, όλα αυτά υλοποιούν και συνεχίζουν να αποδέχονται, αν θέλετε, να στηρίζουν όλα τα κόμματα, όλα τα άλλα κόμματα. Και σε αυτή την κατεύθυνση, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα καταθέσει τροπολογία με προτάσεις ενάντια στις αιτίες της σημερινής κατάστασης, μαζί φυσικά με μέτρα ανακούφισης της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα και την ενέργεια, θεωρώντας ότι είναι τα στοιχειώδη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά από την ακρίβεια.